Και θα μείνουμε στην επαναλειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας μετά και την ανακαίνισή του. Θα πούμε περισσότερα αμέσως τώρα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Λαμίας και αρχιτέκτον, με την κυρία Αμαλία Ποντίκα. Μας αναμένει σε σύνδεση Skype και την ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, καλό βράδυ, κυρία Ποντίκα. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Τζαλή. Λοιπόν, σας. Κόσμημα το χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Αθηνίος Καραΐσκος και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι και από τις εικόνες που μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε. Πραγματικά έτσι είναι, κυρία Τζαλή. Έγινε ένα κόσμημα, βρήκαμε πραγματικούς θησαυρούς μέσα. Έτσι λοιπόν, με την αφορμή τον εορτασμό του Εθνικού Οροσίμου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, ο Δήμος Λαμίαν παραδίδει στους δημότες του ένα πλήρως ανακαινισμένο μουσείο, ένα ζωντανό αφήγημα, θα έλεγα, της παράδοσης του τελεϊκού πολιτισμού της περιοχής μας. Η ανακαίνιση έγινε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχατε προγραμματίσει. Ακριβώς. Η πανδημία σας πήγε πίσω. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε, να μας πείτε εσείς ως αρχιτέκτονας, ποιο ήταν το μεγαλύτερο στίχημα? Θα σας πω. Όταν αναλάβουμε στην Δυτική Αρχή, μελετήσαμε το απόθεμα όλων των μουσείων του Δήμου στα πλαίσια ενός οργανωμένου σχεδίου, θα έλεγα, τουριστικής προβολής. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το Λαογραφικό Μουσείο, που δεν είχε τη θέση που το αρμόζει και του ταιριάζει. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία και από το Δεκέμβριο του 2019 έγινε μια φοβερή προσπάθεια από όλα τα στελέχη του Δήμου και φτάσαμε στο σήμερα. Μας διευκόλυνε πάρα πολύ η πανδημία, θα σας έλεγα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το μουσείο σήμερα έφτασε να έχει ενεργό ρόλο σε επιτυχικές εκδηλώσεις το 1821, καθώς καταφέραμε σε 15 μήνες να το ανακαινήσουμε. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να ανακαινήσεις ένα λογογραφικό μουσείο που είναι κλειστό 30 χρόνια. Έχει μπει πλέον στην Εθνική Δράση 2021, μαζί με μόλις 261 μουσεία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία, θα έλεγα, για το Δήμο μας, για τον πολιτισμό, η οποία μάλιστα πραγματοποιήθηκε μέσω πανδημίας, όπως είπατε κι εσείς. Μπορεί η χώρα αυτή να μην ήταν σε λειτουργία για το κοινό, ωστόσο εμείς, όπως είπα και πριν, το εκμεταλλευτήκαμε το χρόνο αυτό και δουλέψαμε νυχθημερών, να σας πω την αλήθεια, και πλέον είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους δημότες και τα σχολεία, όταν φυσικά αρθούν τα περιοριστικά μέτρα. Και το αποτέλεσμα σας ανταμείβει, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Το μόνο που μένει είναι να μας επιτρέψει σε όλους μας η πανδημία να το επισκεφθούμε, έτσι. Σήμερα είδαμε ότι επιτράπει στους εξωτερικούς αρχαιολογικούς χώρους να ανοίξουν. Έτσι. Άντε πολύ σύντομα να ανοίξουν και τα μουσεία μας. Και πραγματικά νομίζω ότι οι Λαμιώτες και τα σχολεία όλοι πρέπει να περάσουν από εκεί. Πρέπει, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που αξίζει τον κόπο να τα επισκεφθούν τα σχολεία. Βέβαια, επόμενος στόχος του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης Πολιτισμού είναι να ανακαινήσουμε και να εξυγχρονίσουμε όλα τα μουσεία του Δήμου μας, από την Πινακοθήκη, το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας που πρόσφατα περιήλθε στο Δήμο, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και όλα τα υπόλοιπα, ώστε μετά το πέρας της πανδημίας να δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους δημότες μας και σε όλους τους επισκέπτες να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον τόπο μας. Επίκεντρο λοιπόν των επαιτειακών εκδηλώσεων και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το Λαογραφικό Μουσείο της Φθιώτιδας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να γιορτάσουμε την επέτειο έτσι όπως θέλαμε, όπως είχε προγραμματίσει και η ελληνική κυβέρνηση και ο Δήμος Λαμίας. Έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα με αρκετά πλούσιο, θα έλεγα, με αρκετές εκδηλώσεις, ναι, σε υπαίθριους χώρους, με διαδικτυακές εκδηλώσεις. Βέβαια, είναι μέχρι για όλο το 2021, μέχρι το φθινόπωρο, ναι, οπότε ίσως μετά το καλοκαίρι εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο, θέλω να ελπίζω, αυτό το πρόγραμμα. Έτσι, αυτός είναι και ο σκοπός μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Έχει γίνει πρώτη φορά έγινε στο Δήμο μας 9 μήνες προγραμματισμός εκδηλώσεων. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Δούλεψε όλη η ομάδα. Το Μουσείο Βεβαιοτολογραφικό, όπως είπαμε και πριν, θα είναι το επίκεντρο των εορτασμών, σε συνδυασμό με το Κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου, όπου μαρτύρησε ο ήρωας 21. Είναι μέσα στην καρδιά της πόλης, ξεκινάμε από εκεί, ξεκινάμε με πολύ όμορφες ομιλίες, 25 Μαρτίου. Είναι πολύ πολύ πλούσιο το πρόγραμμά μας. Αναμένουμε να τις αγκαλιάσει ο κόσμος, έστω και αυτές έτσι, τις περιορισμένες εκδηλώσεις, ο κόσμος να τις αγκαλιάσει. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ, ευχαριστώ για το χρόνο σας απόψε. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.